Αδυνάτησε ο κόσμος. Αγαπώ Νόνη Δούνια, η οποία λέει ότι αν τσακωθώ με τον άντρα μου και εγώ ιστεριάζω και είμαι σε φάση που φωνάζω και διεκδικώ το δίκιο μου και αυτός διαβάζει εφημερίδα, με εκνευρίζει και έχει δίκιο, παιδιά. Γιατί... Μπορεί να το έχει γενιά εκείνη. Τον Αντρέλαιο. Λέει, Αδάμ δεν είναι η ίδια γενιά με την ναι. Νόνη Δούνια. Ναι, ναι, ναι. Είναι δύο, εσύ δεν είσαι η ίδια γενιά. Όχι, με την Ελλάδα. Εγώ είμαι γιατί... δύο γενιές μικρότερες σχεδόν. Δύο γενιές πώς αλλάζει. Νέος πόλεμος. Α, όχι. Μία γενιά μικρότερη. Είναι 7. Συμπλήν 7 είναι η γενιά. Η γενιά τότε... σου δηλαδή είναι το έτος που γεννήθηκε συμπλήν 7. Ναι. Ναι, τώρα δεν έχω δει και την ταυτότητα της Νόνης Δούνια. Νομίζω εντάξει. Όχι, αγάπη κοντεύεις. Μου, δεν είμαι μέσα στη γενιά. Εσύ τώρα θες να πούμε πόσο είσαι εσύ, που πόσο έγινες, 45. Δεν αλλάζει την κουβέντα. Το θέμα είναι πόσο χρόνο νομίζω ότι είναι η Δούνια. 40 άρα δεν είναι, ρε παιδιά, 38-40. Άρα γιατί δεν είστε στην ίδια γενιά. Καλά, είναι 22, ας καταλήξω. Πόσο είσαι 14. Σε 27 της κανείς όπως και ο Τρίφωνας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και εγώ, παιδιά, αν ιστεριάζω, επειδή ο Θέμης είναι τέρας ψυχραιμίας και εκείνος δεν μου δίνει σημασία, ιστεριάζω χειρότερα. Αλλά πια το έχω κόψει. Μία λέξη πώς αλλάζει ένα νόημα. Αλλά πεις, ο Θέμης είναι τέρας. Α, ναι. Είναι τέρας ψυχραιμίας. Ο άτιμος, ο άτιμος.